Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Το λέω από την αρχή, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει και να τα βλέπετε όλα. Θυμάστε που πριν από ένα διάστημα, μία-δύο εβδομάδες, είχαμε κάνει unboxing το συγκεκριμένο το ρολόι, το Huawei Watch GT4. Σας είχα πει σε εκείνο το βίντεο ότι θα ακολουθήσει ένα βίντεο review για το συγκεκριμένο το ρολόι. Εδώ θα είναι ένα συνδυαστικό βίντεο. Θα κάνουμε ένα review από την εμπειρία που έχω εγώ στη χρήση του ρολογιού αυτές τις μέρες, λίγες μέρες η αλήθεια είναι, που το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά επειδή έχω στην κατοχή μου και το Huawei Watch GT3 Pro, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα να σας δείχνω, θα κάνουμε και ένα συγκριτικό, γιατί μου έγινε ένα σχόλιο στο προηγούμενο το βίντεο, το οποίο θέλω λίγο να το σχολιάσω, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, είναι ένα βίντεο το οποίο σκεφτόμουν σε κάθε περίπτωση να πάρω να κάνω, γιατί εξ αρχής είχε τεθεί ένα θέμα. Πάμε λοιπόν να σας τα πω όλα από την αρχή, για να μπορέσουμε να τα δούμε όλα, γιατί μην ξεχνάμε και μην παραβλέπουμε ότι πλησιάζει, διανύουμε ήδη την περίοδο, αλλά πλησιάζει και η επίσημη ημέρα της Black Friday. Άρα κάποιοι μπορεί να θέλετε ίσως κάποια μικρή βοήθεια για να μπορέσετε να αποφασίσετε ποιο ρολόι, εφόσον θέλετε κάποιο smartwatch, θα σας ικανοποιήσει περισσότερο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα. Έχω εδώ πέρα και τα σκονάκια μου για να μπορώ να έχω όλες τις πληροφορίες μαζεμένες όσον αφορά το ρολόι, γιατί δεν γίνεται να τις θυμάμαι όλες αυτές. Ωστόσο, τα βασικά χαρακτηριστικά του ρολογιού και αυτά στα οποία θα πατήσουμε πάρα πολύ, δεν θα σας τα αναλύσω όλα, έχουμε να κάνουμε με τα εξής. Έχουμε ένα ρολόι το οποίο σε μέγεθος είναι 46x46 χιλιοστά και σε πάχος είναι 10,9 χιλιοστά. Το βάρος του είναι στα 48 γραμμάρια χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το λουράκι. Έχουμε μια οθόνη η οποία είναι AMOLED 1,43 ίντσες, 466x466 πίξελ. Η πυκνότητα των πίξελ εδώ πέρα, το PPI, είναι 326. Έχουμε ένα λουράκι το οποίο έρχεται σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, τις έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο. Και όσον αφορά το υλικό κατασκευής, το ρολόι βλέπετε ότι το φοράω ήδη εγώ εδώ πέρα. Όσον αφορά λοιπόν το υλικό κατασκευής, έχουμε το εξής. Η κάσα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Θα σας το βγάλω κιόλας για να σας το δείχνω. Η κάσα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. Ενώ η πίσω η πλευρά του, δείτε το λίγο εδώ πέρα, η κάσα γύρω-γύρω, ανοξείδωτο ατσάλι. Η πίσω η πλευρά του, η πλευρά δηλαδή εδώ στην οποία βρίσκεται και ο αισθητήρας καρδιακών παλμών και όλα, αυτή είναι από πολυμερές υλικό. Πολυμερές υλικό σημαίνει ότι είναι πλαστικό. Απλά δεν είναι το πλαστικό το κλασικό. Ενώ αντίστοιχα, εδώ πέρα στο πλάι, όπως μπορούμε να δούμε, υπάρχει αυτό εδώ πέρα το κουμπί το οποίο περιστρέφεται, ενώ επίσης υπάρχει και αυτό εδώ πέρα το κουμπί. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ρολογιού. Τώρα δεν θα σας αναλύσω τα υπόλοιπα με GPS, με συχνότητες L1, L2, που έχει να κάνει με τις μπάντες, Baidu και τέτοια. Τα έχουμε πει στο προηγούμενο βίντεο, μπορείτε να θα δείτε όλα τα χαρακτηριστικά εκεί. Πάμε λοιπόν λίγο τώρα να σας πω το εξής. Όταν είχε τεθεί ή είχε αναφερθεί η επιθυμία να αγοραστεί ένα smartwatch, γενικότερα μου είχαν πει ότι θέλω ένα smartwatch από τη Huawei. Γιατί τους είχε αρέσει το design το οποίο έχουν τα ρολόγια τα συγκεκριμένα. Είναι μια εταιρεία η οποία καλώς ή κακώς στα smartwatch και στα wearables είναι πολύ δυνατή, ασχέτως του τι συμβαίνει σε όλα τα υπόλοιπα. Και αρχικά είχε τεθεί η πρόταση, η επιθυμία ότι θέλουν να πάρουν το Huawei Watch GT3 Pro. Αυτό δηλαδή που βλέπετε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Έγινε μια μικρή συζήτηση, τι χρειάζεσαι, τι δεν χρειάζεσαι, τι χρήματα θέλεις να δώσεις, τι δεν θέλεις να δώσεις, και καταλήξαμε μετά από και από δική μου πρόταση να αγοράσουμε το Huawei Watch GT4, που είναι και το τελευταίο μοντέλο της εταιρείας, το οποίο έρχεται με Harmony OS 4, ενώ αυτό εδώ πέρα έρχεται με Harmony OS 3. Η διαφορά τους ήταν πέραν του οικονομικού και σε κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες οι οποίες βέβαια για κάποιον μπορεί να είναι πολύ σημαντικές. Θα σας αναφέρω λοιπόν τώρα λίγο τα βασικά. Τα ρολόγια σχεδόν είναι ίδια. Όταν λέμε ότι είναι σχεδόν ίδια, μιλάμε ότι έχουν τις ίδιες λειτουργικότητες, είναι εξίσου καλά, έχουν όλα ακριβώς τα ίδια πράγματα για καταγραφή αθλημάτων, για καταγραφή οξυγόνου, για καταγραφή παλμών, τα πάντα.
με μόνες διαφορές που για κάποιους, το τονίζω και πάλι, μπορεί να είναι πολύ σημαντικές, είναι ότι το ρολόι του συγκεκριμένο που είναι το GT3 Pro έχει μια κάσα η οποία είναι από τιτάνιο. Το τζάμι του από πάνω είναι ένα κράμα, κράμα ζαφυριού, το οποίο και καλά είναι πιο δυνατό σε σχέση με αυτό. Ενώ επίσης η πίσω η πλευρά του, αυτό εδώ, είναι κεραμικό συγκριτικά με το άλλο, το οποίο είναι πλαστικό. Επίσης κάτι το οποίο το διαφοροποιεί είναι ότι το συγκεκριμένο το ρολόι, το GT3 Pro, πρώτον έχει τα ίδια κουμπιά από εδώ πέρα, απλά με αυτό εδώ πέρα το κουμπί μπορούμε να κάνουμε ηλεκτροκαρδιογράφημα. Βέβαια, τονίζω, όπως το λέω στα περισσότερα βίντεό μου, ότι αυτές οι συσκευές δεν είναι ιατρικές συσκευές. Καταλήξαμε στο να αγοραστεί το συγκεκριμένο. Γιατί εδώ πέρα έχει να κάνει με το ποιος θέλει να το αγοράσει και από πού προέρχεται. Και γιατί το λέω έτσι. Αν είστε ένας χρήστης, όπως ήμουνα εγώ πριν πάρω το GT3 Pro, πριν από αυτό είχα το GT2 Pro. Αν είστε λοιπόν ένας χρήστης ο οποίος δεν έχει καθόλου smartwatch και θέλει να πάρει τώρα, άρα μιλάμε για το πρώτο του ρολόι. Αν είστε ένας χρήστης ο οποίος έρχεται από το Huawei Watch GT, από το Huawei Watch GT2 Pro, από μια άλλη εταιρεία και θέλετε να αγοράσετε ένα ρολόι της Huawei γιατί θέλετε να το δοκιμάσετε, όταν λέμε από άλλη εταιρεία μπορεί να είναι Samsung, μπορεί να είναι Garmin, μπορεί να είναι Apple Watch, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Λέτε θα πάρω ένα ρολόι Huawei. Γιατί θα πάρω ένα ρολόι Huawei? Το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεται στο μυαλό μας είναι η μπαταρία. Όταν μιλάμε για ρολόγια smartwatch της Huawei, μιλάμε για ρολόγια τα οποία έχουν μια διάρκεια μπαταρίας τουλάχιστον 4 μέρες. Και λέω τουλάχιστον 4 μέρες γιατί το τελευταίο διάστημα εγώ έχω ξεκινήσει και έχω ενεργοποιήσει βασικά και χρησιμοποιώ την Always On Display, που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων έχει μικρότερη διάρκεια η μπαταρία. Άρα δηλαδή από εκεί που μου κρατούσε περίπου ένα δεκαήμερο, πλέον έχει ξεκινήσει να μου κρατάει περίπου 5 με 6 μέρες. Άρα λοιπόν, όταν έχετε από μια εταιρεία η οποία έχει ρολόγια που κρατάνε ίσως με το ζόρι 36 ώρες, ίσως με το ζόρι 48 ώρες, είναι το πρώτο πράγμα που θα δείτε σαν διαφορά και είναι ίσως το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε. Πάρα πολύ καταγραφή των καρδιακών παλμών, πάρα πολύ καταγραφή του ύπνου, πάρα πολύ καταγραφή της αναπνοής. Επίσης πολύ καλή καταγραφή όσον αφορά τα αθλήματα και τη διαδρομή. Λειτουργίες όπως είναι το Take Me Back, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε ακριβώς, όπου ουσιαστικά καταγράφει τη διαδρομή την οποία κάνουμε και μπορούμε να επιλέξουμε το ρολόι να μας επιστρέψει στην αρχική μας θέση, ακολουθώντας ακριβώς τη διαδρομή την οποία κάναμε καθότι το καταγράφει με GPS. Μικρόφωνο ενσωματωμένο, ηχείο ενσωματωμένο, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τραγούδια και να χρησιμοποιούμε το ρολόι για να ακούμε μουσική εφόσον θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάποια προπόνηση και δεν θέλουμε να κουβαλήσουμε μαζί το ρολόι. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να κινηθούμε σε αυτά, έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο τι τιμή θέλουμε να πληρώσουμε, γιατί αυτό εκ των πραγμάτων είναι πιο ακριβό, εκτός αν το πάρετε σε προσφορά, οπότε σας βγει στην ίδια τιμή, ενώ αυτό εδώ πέρα, παρότι είναι το τελευταίο, είναι πιο φτηνό. Και πάμε λοιπόν τώρα στις μικροδιαφορές. Αυτό έρχεται με το Harmony OS 4. Δεν συνεπάγεται, αλλά έχουμε διαφορά στα γραφικά τα οποία έχει μέσα το ρολόι του συγκεκριμένο, στο πώς φαίνονται οι ειδοποιήσεις, στα bubbles μέσα στα οποία εμφανίζονται όλες αυτές οι ειδοποιήσεις, οι πληροφορίες, τα γράμματα εμένα μου φαίνονται λίγο πιο μεγάλα, λίγο πιο ευδιάκριτα. Μου φαίνεται πολύ πιο βολικό στην καθημερινή χρήση, γιατί όταν είσαι σε κίνηση, όταν είσαι στο δρόμο, όταν θέλεις απλά να δεις κάτι πολύ γρήγορα και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να το δεις και να συνεχίσεις την ημέρα σου, αλλά δεν θέλεις να αποσπάσεις την προσοχή σου πάρα πολύ από αυτό που κάνεις, είναι πάρα πολύ χρήσιμο τα γράμματα να είναι ευδιάκριτα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να είναι ευανάγνωστα και αυτό εξυπηρετεί πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ επίσης στο GT4 λόγω του Harmony OS 4 ο τρόπος που φαίνονται τα καινούργια τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδοποιήσεις γενικότερα συγκριτικά με το GT3 Pro. Αυτό εδώ πέρα το ρολόι, το 4, βγάζει ξεχωριστά μπαλονάκια, bubbles ή όπως θέλετε πείτε το, πλαίσια τα οποία φαίνονται, δηλαδή είναι η οθόνη από πίσω μαύρη και βλέπεις ένα χαζογκρί πλαίσιο. Αυτό εγώ το βρήκα πολύ πιο ωραίο και μπορώ να σας πω ότι και μέσα στην ημέρα, σε φάση που έχει ήλιο, που έχει πολύ φως και τέτοια, είναι πάρα πολύ ευανάγνωστο. Αυτό, το GT3 Pro, επίσης εμφανίζει τις ειδοποιήσεις, δεν τις εμφανίζει με την ίδια λογική. Είναι συγκριτικά πολύ διαφορετικό το πώς εμφανίζεται το μενού του. Είχαμε δει και στο προηγούμενο βίντεο ότι το μενού των δύο με τις εφαρμογές εμφανίζεται διαφορετικά. Γιατί στο ένα εμφανίζονται τα εικονίδια να μικραίνουν όσο πλησιάζουμε προς την άκρη, ενώ στο άλλο τα εικονίδια παραμένουν στο ίδιο μέγεθος.
Και κάπου εκεί τελειώνουν οι διαφορές που έχουν τα ρολόγια. Άρα από εκεί και πέρα παίζουμε στην τιμή. Οπότε λοιπόν, για εμένα, αυτό που έχω να προτείνω σε κάποιον και αυτό που πρότεινα ούτως ή άλλως και γι' αυτό αγοράστηκε το συγκεκριμένο, είναι πήγαινε από τη στιγμή που είναι ίδια τα ρολόγια, έτσι. Πήγαινε στο τελευταίο το μοντέλο. Γιατί να πας στο τελευταίο το μοντέλο, πρώτον γιατί θα έχει θεωρητικά ό,τι τελευταίο έχει να προσθέσει η εταιρεία μέσα σε αυτό και θεωρητικά θα έχεις περισσότερο διάστημα στο οποίο το συγκεκριμένο θα υποστηρίζεται. Τα ρολόγια αυτά τα δύο έχουν ένα χρόνο διαφορά. Δεν είναι ότι αυτό θα σταματήσει να υποστηρίζεται πιο γρήγορα συγκριτικά με αυτό, μαζί θα κινηθούν. Αλλά και πάλι είναι το τελευταίο μοντέλο. Έχει περισσότερη και καλύτερη υποστήριξη. Όσον αφορά το σχόλιο το οποίο έγινε στο προηγούμενο βίντεο, στο οποίο μου σχολιάζανε και μου λέγανε ότι εντάξει, okay, δεν είναι και τόσο καλό ρολόι, γιατί συγκριτικά με το GT3 Pro αυτό το πέρα είναι πλαστικό. Ναι, είναι πλαστικό. Επειδή όμως έχω δουλέψει το GT Active, το οποίο ήταν όλο πλαστικό επίσης, μπορώ με πολύ μεγάλη σιγουριά, γιατί με το ρολόι το συγκεκριμένο είχα πάρει κάτι κάγκελας Βάρνα και όταν λέω ότι τα είχα ξύσει με το ρολόι, είχε αφήσει το σίδερο επάνω στο ρολόι σιδεράκια μικρά, μπορώ με βεβαιότητα να σας αναφέρω ότι το συγκεκριμένο ούτε είχε γδαρθεί, η οθόνη επίσης δεν είχε γρατσουνιστεί, δεν είχε αφήσει κανένα σημάδι στο ρολόι και γενικότερα δεν έβλεπες τίποτα. Που σημαίνει ότι ναι, μεν είναι πλαστικό, αλλά δεν είναι απλό πλαστικό. Είναι τόσο πολύ καλή η επεξεργασία σε αυτά τα ρολόγια, όχι μόνο στη Huawei, φαντάζομαι και στις υπόλοιπες εταιρείες, όπου τα συγκεκριμένα δεν θα σπάσει, δεν θα φθαρεί, δεν θα δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, εκτός και αν κάποιος είναι αλλεργικός και το βγάλει κάποιο θέμα στο χέρι, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε δεν είναι ότι το κεραμικό εδώ πέρα θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Επίσης, η αίσθηση του κεραμικού με το πλαστικό είναι ίδια. Δεν το πιάνεις δηλαδή εδώ πέρα και λες αυτό εδώ που είναι κεραμικό έχει άλλη αίσθηση, ενώ αυτό εδώ πέρα έχει άλλη αίσθηση. Είναι ίδια. Οι λειτουργίες τους είναι ίδιες. Τα πάντα έχουν να κάνουν με τα χρήματα. Προσωπικά, εάν δεν ήθελα να σκάσω 4 εκατοστάρικα, πάω σε αυτό. Και πάω σε αυτό γιατί κάνει 2,50, 2,40, δεν θυμάμαι κάπου εκεί κάνει. Και αν το βρείτε και σε κάποια καλή προσφορά, είναι ακόμα καλύτερα. Αυτά γιατί απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω το συγκεκριμένο. Τώρα θα μου πεις το τράβηξες πάρα πολύ. Το τράβηξα πάρα πολύ, το ξέρω, γενικότερα είμαι υπεραναλυτικός. Πάμε λοιπόν τώρα στην αίσθηση που έχω εγώ στο ρολόι, γενικότερα στη χρήση. Η καταγραφή που κάνει όσον αφορά τους παλμούς, όσον αφορά το οξυγόνο, τα πάντα είναι ακριβώς ίδια με το GT3 Pro. Δεν έχω δει κάποια πολύ μεγάλη διαφορά ή κάποια διαφορά γενικότερα. Η σύνδεση που κάνει με το δορυφόρο είναι πολύ γρήγορη. Η καταγραφή της διαδρομής και το αποτύπωμα πάνω στο χάρτη είναι το ίδιο με το GT3 Pro. Σίγουρα δεν είναι τέλειο, ωστόσο δεν είναι και αμεληταίο. Η καταγραφή του είναι πάρα πολύ καλή. Με εξυπηρετεί πάρα πολύ, όπως και στο αυτό το ρολόι, το ότι μπορώ να διαχειριστώ την αναπαραγωγή μουσικής στο κινητό από το ρολόι. Μπορώ να πάω στο επόμενο τραγούδι, να πάω στο προηγούμενο, να πατήσω παύση, να πατήσω αναπαραγωγή. Μπορώ να αυξομοιώσω την ένταση του ήχου από εδώ και να μην χρειάζεται να πιάνω το κινητό στα χέρια μου για να το κάνω. Αυτό μπορώ να το κάνω ακόμη και όταν καταγράφω κάποια άσκηση. Οπότε γλιτώνουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα στο να πρέπει να κρατάμε το κινητό στο χέρι μας. Μπορώ να απαντήσω στις κλήσεις. Μπορώ να ακούσω τη μουσική, όπως σας είπα, από εδώ εφόσον αποθηκεύσουμε κάποια τραγούδια. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θα το συνέστηνα σαν ρολόι με τις προϋποθέσεις που σας ανέφερα. Τι υλικό θέλουμε, πόσο ψώνιο, και δεν το λέω με την κακή την έννοια, είμαστε. Εγώ, ας πούμε, είμαι πάρα πολύ ψώνιο. Και γι' αυτό το λόγο επέλεξα το συγκεκριμένο, γιατί απλά ήθελα να έχει κεραμικό χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, ήθελα να έχω το τιτάνιο χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, γιατί απλά στο μυαλό μου κατευθείαν κάνει ότι είναι καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο, δεν έχει διαφορά, είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε λοιπόν σε καθημερινή χρήση είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος σε αυτά που μου δίνει το ρολόι. Εάν θα μπορούσα να αναφέρω τα μειονεκτήματά του, είναι ότι αυτή είναι η λειτουργία που έχει το συγκεκριμένο το ρολόι και καλά για να καταγράφει την αναπνοή την ώρα που κοιμάσαι, για να μπορεί να σου δίνει μια ένδειξη της ποιότητας της αναπνοής σου, αν σταματάς να παίρνεις ανάσες ή οτιδήποτε. Εντάξει, δεν είναι και κάτι το τρομερό. Ακόμα είναι αρνητικό το οποίο θα μπορούσα να βρω και το συγκεκριμένο είναι αρνητικό σε όλα τα ρολόγια τα οποία βγάζει η Huawei, είναι ότι παρότι υποστηρίζει εφαρμογές, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη υποστήριξη συνολικά. Δηλαδή δεν θα βρούμε αυτή την γκάμα, και το έχω ξαναπεί αυτό, δεν θα βρούμε αυτή την γκάμα των πολλών εφαρμογών τις οποίες βρίσκουμε στο Apple Watch ή ίσως τις οποίες μπορούμε να βρούμε σε ένα Pixel Watch ή όπως λέγονται τα ρολόγια της Google ή αντίστοιχα σε κάποιο της Samsung που μπορεί να υποστηρίζει και
το λειτουργικό της Google, έχει έλλειμμα στις εφαρμογές. Οι εφαρμογές με τις οποίες έρχεται το ρολόι προεγκατεστημένες είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολύ δυνατές και είναι πολύ καλές για αυτό που το ρολόι υποστηρίζει. Ωστόσο, θα ήθελα να έχει μεγαλύτερη υποστήριξη για εφαρμογές αναπαραγωγής μουσικής, τύπου μια ξεχωριστή εφαρμογή για το Tidal, το οποίο υπάρχει επίσημα στο App Gallery. Δεν σας αναφέρω τώρα εφαρμογές οι οποίες δεν υπάρχουν επίσημα στο App Gallery, αλλά γενικότερα θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλό να υπήρχαν αντίστοιχα εφαρμογές για το ρολόι, εφόσον υπάρχουν και στο App Gallery. Εκεί είναι λίγο που χωλαίνει, αλλά δεν είναι κάτι που είναι μειονέκτημα, απλά δεν θα το χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο από εδώ. Θα ξεκινάτε την αναπαραγωγή της μουσικής από το κινητό και θα διαχειρίζεστε μετά τα τραγούδια μπροστά, πίσω, παύση, όπως είπαμε, μέσα από το ρολόι. Θα ήθελα επίσης να μπορώ να κρατάω σημειώσεις φωνητικές από εδώ και να αποθηκεύονται στην αντίστοιχη εφαρμογή των σημειώσεων που έχει το κινητό. Κάτι που το έκανε το Watch 3, νομίζω, αυτό που έχει την κάρτα SIM. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να μπορώ να το έχω και σε αυτό το ρολόι το συγκεκριμένο. Θα ήταν επίσης πολύ βολικό να μπορούμε να απαντάμε σε μηνύματα και να εμφανίζεται πληκτρολόγιο στην οθόνη. Οπότε να στέλνουν τα μηνύματα από εδώ, να συνδέεται με το Bluetooth με το κινητό και να φεύγουν. Και όχι μόνο να έχει προεγκατεστημένες απαντήσεις, τις οποίες μπορώ να τις διαφοροποιήσω μέσα από το Huawei Health, αλλά μένει εκεί. Αν κάποιος με ρωτήσει ποιο από τα δύο να πάρω, θα του πω πάρε το 4. Εάν δεν θέλεις τα υλικά, εάν δεν είσαι ψώνιο, εάν δεν είσαι σαν εμένα που θέλεις απλά αυτό. Γιατί είναι απλά το τελευταίο μοντέλο. Ιδάλλως και τα δύο είναι εκπληκτικά ρολόγια και το 4 θα σας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και ένα θετικό το οποίο έχει, που ίσως το είχα αναφέρει και στο unboxing, παρότι έχουν την ίδια οθόνη, 1,43 inches με την ίδια ανάλυση AMOLED, αυτό εδώ πέρα φαίνεται να έχει μεγαλύτερη οθόνη για κάποιον λόγο. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι οκτάγωνο, ενώ αυτό εδώ πέρα είναι στρογγυλό. Έχει μεγάλη διαφορά. Όλος περιέργος και φαίνεται πολύ όμορφο. Όπως επίσης τραβάει και τα βλέμματα του κόσμου, θα το καταλάβετε όταν το φορέσετε. Αυτά από εμένα. Ξέρω ότι είναι ένα βίντεο το οποίο κάποιος μπορεί να μην τους βοηθήσει, κάποιος μπορεί να σας έχει μπερδέψει περισσότερο. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο γιατί έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας. Ωστόσο, θεώρησα ότι είναι καλό να σας πω την άποψή μου, γιατί είμαι χρήστης των ορολογιών της Huawei, γενικότερα είμαι χρήστης όλου του οικοσυστήματος της Huawei. Και ίσως κάποιον να τον βοηθήσω να αποφασίσει περισσότερο. Εννοείται πως ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια, θα σας απαντήσω γιατί όλα τα σχόλια τα απαντάω. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, το ξαναλέω. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε. Αν αγοράσετε κάτι στο Black Friday, καλά ψώνια και να το χαρείτε. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.